διλήμματα ευρώ ή δραχμή, είναι βέβαιο. Ναι. Μέσα σε ένα λεπτό θα κάνω τρία σχόλια πολύ σύντομα για τα τρία πράγματα που ακούστηκαν. Ναι. Θυμόμαστε πριν από τις εκλογές του 2012 ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπαιρνε τα σπίτια, τις καταθέσεις κτλ. Είδαμε τι έγινε. Τώρα γίνεται μια αντίστοιχη σπέκουλα σε σχέση με αυτό που είπε ο Μανώλης ο Γλέζος. Και μάλιστα άκουσα γιατί και τον Πρωθυπουργό. Γιατί γίνεται τα σπέκουλα, κύριε Κυρίτση. Γιατί άκουσα και τον Πρωθυπουργό. Είπε ή δεν είπε ότι θα κάνουμε ιστορικό δανεισμό. Θα σας πω. Επειδή άκουσα και τον Πρωθυπουργό στην Τρίπολη, ναι. Ο οποίος αναφέρθηκε στο Γλέζο, αλλά δεν αναφέρθηκε στο ποσό. Ο κύριος Γλέζος, λοιπόν, αναφέρθηκε σε όσους έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των 100.000, δηλαδή πάνω από 8.300 το μήνα. Μάλιστα. Από όσους βλέπουμε ανάμεσά μας και απέναντι στην τεχνική, κανένα μας είναι λίγοι. Και δεν λέει. Αν είναι λίγοι και δεν φτάνει, δεν θα πάει παρακάτω, για παράδειγμα. Όχι, βέβαια. Ξέρει ο κύριος Γλέζος πώς είναι. Και δεν πώς θα κάνει τέτοιο τρόπο. Δεν θα καλυφθεί όλες οι ανάγκες από αυτό. Επίσης αυτό δεν βρίσκεται. Και πόσα θα τους πάρει, να σας πω. Να σου πω. 8.300, Γιώργο μου, πληρώνει ήδη εφορία 42%. Δηλαδή υπάρχουν κάποια μεγαλοστελέχη επιχειρήσεων, κάποιοι τραπεζικοί. Είμαι σίγουρος ότι κανένας άνθρωπος που παίρνει 8.300 δεν θα αρνηθεί να δώσει. Μα ήδη πληρώνει το μισό εισόδημα. 500 ευρώ δάνειο στο κράτος. Και προφανώς μπήκε και σε ένα σπίτι μεγάλο. Για να έχουν σπίτι και να έχουν φάρμακα οι συμπολίτες μας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή χυμάζονται. Είναι σαφές, διότι αν το δούμε και αλλιώς, δηλαδή άμα λες ότι έχω πατρίδα μου, τα λεφτά μου και θα τα πάρω να φύγω, τα καράβια μου θα τα πάρω να φύγω, την επιχείρησή μου θα την πάρω να φύγω, να μην μιλάμε μετά για πατρίδα και να μην τυλιγόμαστε την γαλανόλευκη. Πάντως μιλάς για 50.000 ανθρώπους όλοι και όλοι. Πρέπει να ξέρουμε για το τι μιλάμε. Επίσης, αυτό το οποίο είπε ο Γλέζος περιλαμβάνεται στο βιβλίο του ως προσωπική του πρόταση, δεν είναι μέσα στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, την έχει βάλει για συζήτηση και είναι πάρα πολύ καλή συζήτηση. Γιατί θέλω να σας θυμίσω, όχι, δεν είπε το ίδιο. Το διαστρεβλώσατε. Εντάξει, μην το ξαναπιάσουμε. Θέλω να θυμίσω ότι ο εσωτερικός δανεισμός είναι ένα από τα βασικά εργαλεία τα οποία έχει ένα κράτος για να κάνει την πολιτική του. Με και θέλω, θέλω, επίσης, έτσι, ναι, θέλω να θυμίσω. Είναι λοιπόν, ομόλογα, δεν χρειάζεται. Ναι, βέβαια. Να, ότι του μικροομολογικού. Είναι άλλο πράγμα τα ομόλογα. Άλλο πράγμα ο αναγκαστικός. Αφήστε με λίγο να ολοκληρώσω. Λοιπόν. Κουρέψανε τους μικροομολογιούχους στο PSI με αποτέλεσμα να υπονομευθεί μια και καλή αυτό το εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο. Και θέλω να καταλήξω λέγοντας ότι ο Γλέζος είπε ότι αυτή την πρόταση την οποία την κάνει την βάζει σε εθελοντική βάση. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τις εταιρείες οι οποίες έφαγαν το χαράτσι. Πρέπει να θυμίσουμε ότι τα 277 εκατομμύρια πρώτα απ' όλα είναι περισσότερο από το μισό μέρισμα το οποίο μοιράζεται. Δεύτερον, ότι κλείσανε σπίτια για να τα πάρουν αυτοί οι τύποι. Αυτά τα λεφτά να τα πάνε στην Ελβετία. Και θέλω να πω ότι δεν μας άρεσε η δημόσια ΔΕΗ. Θέλουμε να ιδιωτικοποιήσουμε ενέργεια. Και λένε στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν δέχεστε καμία επένδυση. Αφού είναι όλοι κλεφτοκοτάδες, παίρνουν τα λεφτά και τρέχουν. Πώς να δεχτείς τέτοια επένδυση. Είναι ποτέ δυνατόν ο ΣΥΡΙΖΑ να δεχθεί να κόβουν το ρεύμα στον κόσμο για το χαράτσι και να τα παίρνει ο άλλος να τα πηγαίνει στην Ελβετία. Για σας είναι πρόβλημα η παρουσία του κυρίου Βορύδη. Προφανώς. Γιατί ο κύριος Βορύδης έχει και ένα επάγγελμα εκτός από την πολιτική του ιδιότητα. Βεβαίως. Είναι νόμιμο αυτό που κάνει, αλλά δεν είναι ηθικό. Το μήνυμα το οποίο στέλνει είναι ότι η κυβέρνηση ενισχύει αυτού του είδους την επιχειρηματική δραστηριότητα. Το πάρ' τα λεφτά και τρέχα. Και ένα τελευταίο για τον κύριο Πάγκαλο. Ένα μόνο πράγμα θέλω να πω. Φτάσαμε εκεί που φτάσαμε γιατί κάτι είπε σαν τον κύριο Πάγκαλο, ήταν υπουργή επί χρόνια. Κυρία Παπαϊωάννου, τι λέτε.